Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια, καλησπέρα από την Άγια Σοφιά. Μια Άγια Σοφιά πολύ βρεγμένη. Εντάξει, δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα ακόμα. Εύχομαι πουθενά σε όλη την Ελλάδα να μην υπάρχουν. Το φαινόμενο Εύα. Είναι και ορατό μέσα από την κάμερα ότι όντως είναι βαρύς ο ουρανός. Οι καντίνες Κυριακή, γιατί Κυριακή είναι σήμερα, 6 του μήνα, 6 του Νοέμβρη. Πρώτο βίντεο για τον Νοέμβρη. Νοέμβρης που κλείνει την πενταετία κινηματογράφησης Αγίας Σοφιάς από το στόμα του Κιτρινού Μαυραϊτού. Θα μου πείτε, ρε Γιώργο, για ποιο λόγο βγαίνεις και κάνεις τώρα περιγραφή αφού το γήπεδο έχει ετοιμαστεί. Παιδιά, είπα θα κάνω guest μερικά πλάνα κάποιες ημέρες που θεωρώ εγώ σκόπιμο να πω 2-3 πράγματα μέχρι να τελειώσει και να τελειώσουν και οι αναβαθμοί. Σήμερα έχουμε το παιχνίδι το πολύ σημαντικό στην Τρίπολισσα. Και φυσικά ευελπιστώ ο Παναθηναϊκός να νικήσει, να κατανικήσει τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η ευχή μου, καρφή άσο δηλαδή, για τους λόγους που όλοι ξέρετε και έχω πει επανειλημμένα στο κανάλι, ότι θεωρώ μοναδικό αντίπαλο στην κούρσα του πρωταθλήματος την ομάδα του Πειραιά. Για τον Παναθηναϊκό και συγγνώμη από τους φίλους του, θα μείνουν στη διάρκεια της κούρσας 10 με 15 βαθμούς πίσω. Γιατί είναι μια φούσκα και θα ξεφουσκώσει. Και το κλείνω εδώ, τα του Παναθηναϊκού, που δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Θεωρώ ότι αυτή η χρονιά θα είναι πρωταθληματική. Έχουμε μια ΑΕΚ που θέλει με αυτοματισμό που έχει και βγάζει και την ποιότητα των παικτών. Λοιπόν, έλα ρε! Πάμε. Το διπορικό του σημερινού βίντεο δεν θα είναι μοναχικό, όπως έγινε των πλήσεων των φορών που κινηματογράφησα την Αγία Σοφιά. Μερικές φορές έχω και κάποια φιλαράκια που με συντροφεύουν και λένε και αυτοί τις απόψεις τους. Αυτό δεν μου αρέσει, παιδιά. Εδώ το ταρτάν χαλάει τη μαγεία του κιτρινόμαυρου. Δεν μου αρέσει και θα πω στον Ηλία τον Αρμόδωρο από το κανάλι Άλλαχτο Λιάκο. Δεν μου αρέσει προσωπικά η βιτρίνα. Βλέπουμε, παιδιά, ήτανε του κιτρινού μαυραϊτού λόγος. Βούρος το έκανε, φέρνει και πολλούς εκάδους απορριμμάτων. Γιατί σε προηγούμενα βίντεο θα είχατε ακούσει, παιδιά, ότι πράγματι ο κόσμος βγαίνει μαζί με τα απορρίμματα, τα κατάει στα χέρια και δείχνει πολιτισμό για να βρει κάποιο κάδο. Δεν έβρισκε, τώρα μπήκανε και κάδοι. Λοιπόν, κλειστές οι καντίνες. Πλησίασε λίγο εδώ πέρα για να τα πούμε και με αυτά που θέλουμε να πούμε. Τα πολύ βασικά. Τα της Λέσκης, που είχαμε μια σύναξη εχθές στη Βυζαντινή γωνιά. Στο φίλο το Στρατή το Μενίδη, το Τίγκα ΑΕΚ, που πραγματικά, παιδιά, θεωρώ ότι είναι η καρδιά του ΑΕΚΤΖΙ. Σαν όνομα, έτσι, okay, η καφετέρια του DNP του Σταύρου και η καφετέρια... Ο Βόσφορος που είναι στο γήπεδο είναι προμετωπίδες, αλλά η καρδιά του ΑΕΚΤΖΙ είναι η Βυζαντινή γωνιά. Βλέπουμε λίγο πίσω από τα plexiglass, τον αγωνιστικό χώρο και τις κερκίδες, απέναντι 21, και φυσικά εδώ το ισόγειο, όχι με λιμιναρικά φαινόμενα, έτσι, όχι. Λοιπόν, αναχείρια στον καφέ, θα πω 2-3 λόγια για τη χθεσινή σύναξη. Σύναξη που στέφθηκε με επιτυχία, θαρώ, αλλά πάνω απ' όλα ήταν το κοινωνικό πρόσωπο της Λέσκης σε έναν άνθρωπο, μια κυρία και το εγγονάκι της, καθώς χαιρετίζω δύο παιδιά της ΑΕΚ μας, δύο γειτονόπουλά μου, τρέχουνε να λακίσουνε. Ξέρουμε, κύριε, ξέρουμε, παρακαλώ, Ηλιάκε, ξέρουμε, μάθαμε. Είμαστε στο σημείο που δείχνουμε τον κερανό.
Θα συνεχίσω λίγα λόγια για τη Λέσχη. Το αποκορύφωμα ήταν η γενναία δωρεά των μελών σε αυτό το παλικαράκι το μικρό που έχριζε βοήθειας και πραγματικά λέμε να το υιοθετήσουμε το παιδάκι αυτό, το Μανολάκι. Ο καθένας μας με το μισό ευρώ του να στηρίξουμε την οικογένεια και τον ίδιο το Μανολάκι. Και από το κανάλι αυτό θα πω αν υπάρχει κάποιος παιδοψυχολόγος να με πάρει τηλέφωνο στο γνωστό τηλέφωνο 6948-073-101. Παιδοψυχολόγο ψάχνουμε, παιδιά, παιδοψυχολόγο για ένα παιδάκι που το έχει πολύ πολύ ανάγκη. Ένα ετόπουλο, ένα ελληνόπουλο, δεν χρειάζεται παραπάνω να πω, καταλαβαίνουμε, υπάρχει πόνος εκεί, πρέπει να πέσουμε όλοι πάνω. Παιδοψυχολόγος. Σέφτηκε με επιτυχία, παιδιά, γιατί θα ακούσατε, ειδικά από τον φίλο τον Ευθύμη, που θα χειρίζετε την διαδικτυακή σελίδα της Λέσχης και θα έχετε όλα τα μέλη επιστροφές της αγάπης και του μισού ευρώ που θα δίνετε ή ένα ευρώ ή όποιος θέλει παραπάνω σαν ενίσχυση της Λέσχης. Πάμπολες οι ανταποδοτικότητες σε συνεργασίες με μεγάλα μαγαζιά, με τρανούς επιχειρηματίες. Ένας από αυτούς είναι τώρα εδώ ο φίλος μου, ο κύριος Μουντράκης. Μουντάκης. Εντάξει, κοντά έπεσα. Ο κύριος Μουντάκης, ο κριτικός αυτός, αυτοδημιούργητος, τίγκα εξής, το βασικό και καλός άνθρωπος, δύο τα βασικά, θα σας πει μία προσφορά που θέλει να κάνει στα μέλη και μόνο στα μέλη της Λέσχης Φίλων Άγια Αγία Σοφιά, έτσι ώστε να γλιτώνουμε, γιατί εγώ είμαι από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, γιατί έδωσα τα στοιχεία μου σήμερα, να γλιτώσω το 20-25 ευρώ που πληρώνω στις ίδιες ασφαλιστικές που αυτός έχει. Παίρνει το όφωνο, καθώς θα κοιτάει και το γήπεδο και να μας μιλήσει δύο λεπτάκια τι είναι το story αυτό. Έλα, πάρ' το όφωνο. Καλησπέρα στον κόσμο. Καλησπέρα. Ναι. Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους της ΑΕΚ. Το γήπεδο θα δίνεις όμως. Πραγματικά, χθες είμαι ο Βασίλης ο Μουντάκης, ασφαλιστικός πράκτορας 34 χρόνια, από 19 ετών σε αυτή τη δουλειά. Έχω μια ιστορία στον ασφαλιστικό χώρο, για όσους με γνωρίζουν. Παρ' όλα αυτά, είμαι πολύ ενθουσιασμένος με την κίνηση την οποία κάνει ο Γιώργος. Όχι, ο Γιώργος, όλοι μαζί. Και όλοι μαζί. Ο Γιώργος είναι διαφημιστής. Ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος που γνώρισα μέσω του γιού μου, έτσι. Γιατί ο μικρός από την υγεία του Δημοτικού ασχολείται με την ΑΕΚ, όπως και εγώ βέβαια το ίδιο πράγμα. Έτυχε λοιπόν να ακούσω χθες τα ενδιαφέροντα τα οποία ετοιμάζει η Λέσχη Φίλων της ΑΕΚ Αγία Σοφιά και πάνω στην κουβέντα, ακούγοντας όλα αυτά, μου ήρθε μια πολύ έτσι αυθόρμητη πρόταση η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο. Η πρόταση είναι η εξής. Έχω λοιπόν φτιάξει την πρώτη αξία από το 2015. Συνεργάζομαι με 18 ασφαλιστικές εταιρείες. Η εταιρεία είναι η πρώτη αξία. Το W. Ένα, όχι, άσο W. Εμείς το βγάλαμε κατευθείαν. Το ένα, ο ένα αριθμός και αξία δίπλα. Ένα αξία.gr. Έχω φτιάξει λοιπόν από το 2015 το Broker Agency. Είναι ένα ασφαλιστικό πρακτορείο το οποίο εξειδικεύεται σε ασφαλίσεις προσώπων και επιχειρήσεων. Μέσα, το απλό, λοιπόν, το απλό εμείς θέλουμε. Το αυτοκίνητο πολύ δικά. Μέσα λοιπόν από αυτό ένα απλό. Μια απλή κίνηση, η ασφάλιση του αυτοκινήτου. Μέσα λοιπόν από την πρώτη αξία μπορείτε όποιος επιθυμεί να ασφαλίσουμε το αυτοκινητό του μέσα σε οποιαδήποτε από τις 18 ασφαλιστερίες με τις αντίστοιχες καλύψεις, έχοντας δίπλα του έναν ασφαλιστή, προσωπικά εμένα ή και οποιονδήποτε άλλο, να τον εξυπηρετήσει σε οτιδήποτε χρειαστεί. Μέσα λοιπόν από εκεί θα βγάλουμε την ασφάλιση. Όπως γνωρίζετε όλοι, εμείς οι ασφαλιστές παίρνουμε μια προμήθεια. Η προμήθεια λοιπόν αυτή, η οποία θα αποδίδεται, θα επιστρέφει μείον τους φόρους που θα πληρώσουμε εμείς, θα επιστρέφει λοιπόν σαν χορηγία στην Λέσχη και η Λέσχη αυτή θα τα κάνει με τη σειρά της φιλανθρωπικό έργο. Είναι μια απλή κίνηση η οποία νομίζω αξίζει τον κόπο και βέβαια περισσότερα στην πορεία θα κουβεντιάσουμε. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο θέλω να είναι ότι μέσα από τις εταιρείες αυτές και αυτό μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο όλους εσάς και στην ασφάλιση του αυτοκινήτου που είναι πολύ εύκολο και απλό αλλά και σε ασφαλίσεις πυρός, σε ασφαλίσεις
ζωής, υγείας, αστικής ευθύνης και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό να ασφαλίζεται κάποιος. Σας ευχαριστώ. Τόφωνο σε μένα, παιδιά. Είχα μείνει λίγο με φίλους μου από την ΑΕΚ της Ανάκασας. Δεν ξέρω πού κατέληξε εδώ ο φίλος, ο ασφαλιστής. Εγώ πιστεύω είναι μια τεράστια δωρεά σε όλα τα μέλη. Ακούσαμε οι 50 τις σκέψεις του εχθές, οι χιλιάδες θα την ακούσετε σήμερα μέσα από το κανάλι και φυσικά εχθές που ο Χριστάκης στο TV το έβγαλε ζωντανά και το έπαιξε και σε μαγνητοσκόπηση το τι είπαμε τα μέλη της Λέσχης. Τέτοιες κινήσεις πρέπει να λέγονται και να γίνεται πράξη ο λόγος των αυτών των επιχειρηματιών. Γιατί, παιδιά, Φερρυππίν, εγώ η λίγη άδειά μου, η ασφαλιστική στην Γκρουπάμα, πότε λίγη, 11-10. Γιατί να μην πάω στο φίλο τον Μουντάκη που θα μου κάνει 25% έκπτωση. Όχι, έκπτωση, θα επιστρέψω για να γίνεται, γιατί είμαστε βάσει νομοθεσία. Ναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε την νομοθεσία. Mm. Εμείς λοιπόν θα βγάλουμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε μία από τις 18 ασφαλιστήριες που μαζί θα πάρουμε. Όταν λέμε ασφαλιστικές, θα αναλάβουν οι διεθνικές μερικές. Ιντερ-Αμέρικαν, Γκρουπάμα, Τζενεράλι, Εθνική. Όλες οι συνεδριστικοί, όλες οι κορυφαίες που έχετε, ρε παιδιά. Όλες οι μεγάλες. Ωραία. Θα πάνε τα χρήματα σε ΑΕΚΤΖ. Δεν ξέρω αν θα βγάλει ο άνθρωπος ένα προδίο, δεν με νοιάζει. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά εμείς θα γλιτώνουμε χρήμα. Και θα επιστρέψουμε εμείς ένα μέρος του φόρου μέσα στη Λέσχη, γιατί η Λέσχη έχει ένα κοινωνικό πρόσωπο. Και είδατε, παιδιά, το άτομα που. Και θέλουμε λοιπόν αυτά να επιστρέφουν στους ανθρώπους. Ωραία. Έτσι, έμες, με αυτόν τον τρόπο. Καταλάβατε, παιδιά, τι πρεσβεύει η Λέσχη. Εχθές ακούστηκε από τον Ευθύμη. Ευθύμης, ένας άνθρωπος πολύ πολύ προχωρημένος επιχειρηματικά, πολύ προχωρημένος στο λεξιλογιό του, άνθρωπος που κοσμεί τη Λέσχη, Φιλονάκη, Αγία Σοφιά, και θα είναι και θα έχει το blog, έτσι. Που μέσα από εκεί, όποιος θέλει, π.χ. έχει ένα αυτοκίνητο και θέλει να το πουλήσει, θα το πουλάει μέσω της Λέσχης και ό,τι έσοδα με τη διαφάνεια του καναλιού, αποδείξεις όλα και στη Λέσχη, ώστε να κάνουμε αυτές τις γενναίες πράξεις που θα τις απαριθμίσω. Είναι τα δωρεάν εισιτήρια που έχουμε δώσει σε άπορους. Είναι το χθεσινό τρανό με ένα 500 ευρώ περίπου στην κυρία που έχει το εγγονάκι με το προβληματάκι. Είναι κινήσεις 600 ευρώ που δώσαμε στον άνθρωπο από το νησί της Μυτιλίνης για να έχει περίθαλψη ο γιος του που έβλεξε με τα ναρκωτικά. Όλα με ονοματεπώνυμα, έτσι. Είναι το αμαξίδιο που κοντεύουμε να πιάσουμε τα 4.300 μέσα από τα μέλη για να το κάνουμε δώρο στην ερασιτεχνική ΑΕΚ, στη Μάνα ΑΕΚ. Και εδώ θα δουλέψω πάρα πολύ στη Μάνα ΑΕΚ. Θύμισε μου για την ΑΕΚ, την ερασιτεχνική, να πω κάτι. Καθώς κινηματογραφούμε εδώ τα ωραία γκράφιτι των παιδιών, φυσικά βλέπουμε και την Πέτρα. Φυσικά βλέπετε τα ίχνη της βροχής να έχουν κατεβάσει λίγο το χώμα. Να δούμε αν θα μπει πέτρα εδώ. Και φυσικά βλέπουμε κάτω τα σίδερα που θα ξαπλώσουν για να πέσει το πετάκι. Πάμε τώρα στην ερασιτεχνική. Αυτός ήταν ο λόγος που βγήκα και κάνω σήμερα την κινηματογράφηση. Να πω τη μεγάλη μου στεναχώρια. Όταν το αργά το βράδυ, μετά την εκδήλωση, που ήταν επιτυχέστατη, γιατί τόσο οι γιατροί, όσο οι δικηγόροι, Ναι, που παρήσασαν στην Λέσχη, κάτι, που, στη συνάντηση, κάτι είχαν να πούνε, κάτι προς το όφελος της ΑΕΚ μας και δι' της ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Δουλεύουμε σαν μέλη μόνο για το καλό της μάνας ΑΕΚ. Της μάνας ΑΕΚ, επαναλαμβάνω. Πού? Εδώ είναι το ζητούμενο. Χτες είχαμε αρκετά παιχνίδια του σωματείου ΑΕΚ σε πολλά αθλήματα. Ένα από αυτά τα αθλήματα, παιδιά, ήταν σαν να πνίγηκε. Χάσαμε από μια ομάδα, λες και η ΑΕΚ είναι μόνο για να δηλώνει συμμετοχή σε κάποιο άθλημα. Όχι, ρε παιδιά. Όπως μίλησα εγώ με τον πρόεδρο και το ξαναπαναλαμβάνω τον κύριο Αλεξίου, τα έξοδα τα λειτουργικά της ερασιτεχνικής μάνας ΑΕΚ είναι 2.800 κάθε χρόνο. Και αυτό είναι με αυξητικές τάσεις.
Πόσες κάρτες δώσαμε, ρε φίλες και φίλοι? 30.000 κάρτες. Επί 10, μέσο όρο, υπήρχαν και 1.000-2.000 με 20, είναι 350 με 400 χιλιάρικα. Πες και την επιχορήγηση που παίρνει σε όλα τα αθλήματα η ΑΕΚ από την πολιτεία, 1 εκατομμύριο, άντε χοντρά 1,5 εκατομμύριο. Και μας μένει 1.800. Πώς να κάνουμε πόλο καλό όταν ο άλλος παίζει με 2 εκατομμύρια budget? Απλά μαθηματικά είναι, παιδιά. Στηρίζουμε όλη τη μάνα ΑΕΚ. Δεν είμαστε 30.000 ΑΕΚΖΙΔΕΣ. Είμαστε εκατομμύρια. Όλοι από μία κάρτα φίλου της ΑΕΚ με 10 ευρώ. Εγώ, παιδιά, πήρα 170 κάρτες το προηγούμενο μήνα. 170. Βοηθήστε με μία κάρτα φίλου όλη τη μάνα ΑΕΚ. Έκκληση, παιδιά. Όλη η κάρτα φίλου. Ποτέ δεν είναι αργά. Μεσούς της περίοδου, ναι. Μεσούς της περίοδου. Μου φαίνει τη ζωή, έλα ζει!